Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ξεκινήσουμε επί του πιεστηρίου, καθώς είχαμε την συνάντηση στην Αθήνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης Οικονομικών, τον Θόδωρο τον Σκυλακάκη, των φορέων της Φλόρινας, της Καστοριάς και των Γρεβενών, μετά τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν στις δύο ακριτικές πόλεις, την Καστοριά και την Φλόρινα, για το κόστος θέρμασης αλλά και το κόστος διαβίωσης, παύλα επιβίωσης των πληθυσμών στην Δυτική Μακεδονία. Θα μας δώσει την είδηση και το τι συνέβη σε αυτήν τη συνάντηση ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Καστοριάς, ο Αθανάσιος Παπανδρέου, τον οποίο ήδη βλέπουμε. Κύριε Πρόεδρε, επιστρέψατε και αναρωτιέμαι πόσο γεμάτες είναι οι βαλίτσες της επιστροφής μετά τη συνάντηση με την κυβέρνηση. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για το θέμα και για την προβολή. Βέβαια, εγώ θα μιλήσω σαν ένας... Η ιδιότητά μου σαν πρόεδρος του εργατικού χρησιμοποιήθηκε σαν, στην κάθοδό μας, αλλά ήμουνα ένας από τους προσώπους, από τους 35 φορείς του νομού Καστοριάς που πήγαμε. Να σας πω, πέρα από υποσχέσεις και από καλή θέληση, μένει να δούμε πώς θα μεταφραστούν στην τσέπη του κάθε νοικοκυριού και της κάθε επιχείρησης. Κρατάμε μια στάση αναμονής. Ήταν αρχικά θετικός να ακούσει τα αιτήματά μας, να φουγκραστεί τις ανησυχίες μας, αλλά μέχρι εκεί και μετά από πιέσεις και από συζήτηση αρκετής ώρας, θα έλεγα, και με τις παρεμβάσεις των τοπικών βουλευτών, πίστηκε ότι τελικά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή, ειδικό πρόβλημα λόγω ειδικών συνθήκων, τόσο εγώ θα μιλήσω σε περιφερειακό επίπεδο, σε Δυτική Μακεδονία, και ότι χρήζουν τα νοικοκυριά ενίσχυσης. Τώρα είπατε υποσχέσεις και θέλω να μας δώσετε έτσι λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Τι είδους υποσχέσεις? Μπήκε θέμα κάποια στήριξης? Ναι, υποσχέθηκε ότι θα δει το επίδομα θέρμασης με τον καινούριο αλγόριθμο που βγαίνει με τις βαθμοημέρες, θα αυξήσει το ποσοστό, το συντελεστή για την περιοχή μας. Και το ερώτημα είναι πώς θα μεταφραστεί αυτό στην τσέπη, δηλαδή πόσο θα το αυξήσει, 10-20%, θα το διπλασιάσει? Εμείς καταθέσαμε προτάσεις ότι αν δεν το διπλασιάσει, τουλάχιστον να έχουμε... μια ενίσχυση της τάξης των 300-400 ευρώ, ένα 20 ή 50 για μας δεν έχει νόημα. Δηλαδή θα είναι στάτη στα μάτια και ψίχουλα. Επίσης, με τα καυσόξυλα είπε ότι θα το δει άμεσα για την αύξηση με ένα αρκετά σεβαστό ποσό στις τρεις περιφερειακές ενότητες για την αύξηση των χωρικών. Όσον αφορά τα συνδημοτικά κριτήρια όμως δεν το δέχτηκε καθόλου, ότι μας είπε ότι είναι ήδη ανεβασμένα, για το οποίο εμείς δεν το δεχτήκαμε και ακόμα δεν το δεχόμαστε. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ χαμηλά, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Και στην ουσία φύγαμε με αυτή την υπόσχεση και να δούμε πώς θα μεταφραστούν αυτά σε ποσά. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν έκλεισε ακόμα το σχέδιο προϋπολογισμού, θα τα εσωματώσει όλα, θα πάει προς ψήφιση. Και οπότε θα τα δούμε άμεσα πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, για να κάνουμε μετά και εμείς την αποτίμηση και να δούμε αν τελικά όλα αυτά που μας υποσχέθηκαν θα γίνουν πράξη ή μας έχουν... Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας, υπάρχει χρονικός ορίζοντας που θα αναμονείς, ή αυτό θα το δούμε στον προϋπολογισμό αλλά μέσα στο Νοέμβριο? Ο προϋπολογισμός είναι... Όπως ξέρετε, 9 Νοέμβρη έχει ανακοινωθεί μια πολύ μεγάλη απεργία της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ. Ακριβώς πριν την ψήφιση. Ναι, ναι. Είναι οι μέρες της συζήτησης. Οπότε, στη Βουλή για τον προϋπολογισμό. Εμείς τα νέα θα τα έχουμε άμεσα, είπαμε, πριν τις 28 Οκτωβρίου, ώστε να μπορούμε να, μήπως μπορούμε να το διαφοροποιήσουμε τελευταία στιγμή ή όχι. Εγώ εκτιμώ ότι το έτος του Οκτώβρη θα έχουμε πλέον αποτυπωμένα σε οικονομικά στοιχεία τα αποτελέσματα της κίνησης. Εγώ θέλω να πω ότι παρόλο το θολό όλο το αποτέλεσμα, γιατί να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο, είναι αυτό,
Θέλω να πω όμως ότι, ξέρετε, με τη σύπνοια όλων των περιφερειακών ενωτήρων, γιατί βάζω και την Κοζάνη μέσα, γιατί όσον αφορά τους επαγγελματίες, θα γίνει μια ειδική σύσκεψη πλέον για τους επαγγελματίες με το Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί δήλωσε αναρμόδιος ο κύριος Χυλακάκης γι' αυτό. Θέλω να πω ότι τουλάχιστον ταράξαμε τα νερά. Ότι κάτι κάνουμε, ακουστήκαμε, το έβαλε στο μυαλό του, αν μη τι άλλο, να το δει του χρόνου ακόμα καλύτερα. Ό,τι μπορέσουμε για φέτος, είπε θα μας το δώσει, σας το ξαναλέω πάλι πολλά, αλλά μπήκαμε στο χάρτη και στο μυαλό του ότι του χρόνου τουλάχιστον θα έχουμε μια πολύ καλύτερη αντιμετώπιση. Αυτή η κουβέντα που έγινε στην Αθήνα θα αξιολογηθεί, θα κάνετε μια καινούργια σύσκεψη για να αξιολογηθεί? Βεβαίως. Γι' αυτό σας λέω ότι κρατάμε μια στάση αναμονής. Εγώ δεν είμαι εξοδημένος ακόμα, γιατί εμείς, ξέρετε, λειτουργούμε συλλογικά. Τη Δευτέρα έχουμε 5 η ώρα όλοι οι φορείς της Καστοριάς της κίνησης για την αποτίμηση. Θα εκδοθεί ένα ψήφισμα, ένα δελτίο τύπου, θα σας το στείλουμε και εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Και μετά, αντίστοιχα, θα συζητήσουμε και με τη Φλόρινα και με τα Γρεβενά, να δούμε μήπως. Ξέρετε, τώρα έχουμε. Τη Δευτέρα υπάρχει και κινητοποίηση στα Γρεβενά. Μήπως και, ξέρω εγώ, εκπροσωπηθείτε. Μπορεί να το παρόν εκεί να δούμε με τους τοπικούς φορείς. Και ξέρετε, έχουμε μεγάλη ευκαιρία και για τις 9 Νοέμβρη που είναι η απεργία. Αλλά ξέρετε, εμείς έχουμε και τις 11 Νοέμβρη. Εδώ είναι η επελευθέρωση της Καστοριάς. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, θα είναι και η πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ πέρα. Και σκεφτόμαστε, ίσως κάνουμε μια παράσταση, θα ζητήσουμε κάτι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι. Είναι και αυτό στο τραπέζι. Κατανοητό, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εδώ είμαστε, θα το δούμε. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην Ινώη Κοζάνης, όπου είχαμε ένα τραγικό περιστατικό. Αγέλη πιθανότατα λύκων, κυριολεκτικά κατασπάραξε ένα κοπάδι με τον κτηνοτρόφο να βρίσκεται κυριολεκτικά σε απόγνωση, ζητώντας από τους αρμόδιους να λάβουν μέτρα και βεβαίως να αποζημιωθεί η μεγάλη ζημιά που έπαθε στο βιός του. Επισκέφτηκαν οι λύκοι. Έχασα γύρω στα 50 κομμάτια. Συνολικά η ζημιά είναι κοντά στα 70 ζώα, πολύ βαριά τραυματισμένα, σε σύνολο ψόφια και ζωντανά. Έχω πάνω στο βουνό ακόμα κάποια, είναι πρέπει να τα μαζέψουμε. Έχουμε εδώ πέρα. Τα φάγανε, ήταν ολόκληρη αγέλη με λύκους, δεν ήταν ένα και δύο. Από ό,τι βλέπετε, έχουμε εδώ και ένα λύκο. Αυτός πώς βρέθηκε εδώ? Αυτός μας έμεινε σουβενίρ εδώ πέρα. Δεν ξέρω το λόγο. Μάλλον δηλητηριάστηκε, τον σκότωσε κάποιος κυνηγός εδώ απ' έξω. Πάντως και αυτός είναι πρόσφατος μαζί με τα ζώα μου, δηλαδή και αυτός πρέπει να είναι 2-3 μέρες που είναι σκοτωμένος. Εδώ, άμα θα έρθετε δίπλα, έχω άλλα ζώα που είναι σακατεμένα όλα, με τρύπες στους λαιμούς, με τρύπες στα πνευμόνια. Τα έχω αφήσει εδώ κάτω γιατί πρέπει να μείνουν καραντίνα, δεν τα πάω ακόμα πάνω. Βλέπετε τα ζώα πως περπατάνε. Ένα λίγο μέσα εδώ, τα έχω κρατήσει καραντίνα αυτά γιατί είναι... Αυτά είναι όλα πληγωμένα? Όλα, όλα. Και άλλα 4-5 έχω πάνω. Αλλά εκεί είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αυτά είναι όλα. Όλα γκαστρωμένα ήταν αρνιά. Δείτε λίγο πως είναι. Δείτε. Είναι όλα στους λαιμούς. Στα πνευμόνια είναι πολλά έτσι τρυπημένα από κάτω. Βλέπετε πως περπατάνε όλα. Είναι και στα πίσω πόδια. Δείτε λίγο. Ναι, ναι. Δείτε λίγο για να καταλάβετε. Δείτε πως τα, ναι, κάνουν. Αυτό μολύνεται και μάλλον... Όλα αυτά είναι μολυσμένα τα ζώα, τα έκανα τη βιώσεις, μήπως και γλιτώσω μερικά, αλλά είναι πολλά τρυπημένα μέσα στον πνεύμονά τους και δηλαδή το ζώο μου το που το κουνάς, ακούσα από μέσα τον ήχο. Δείτε λίγο να σας εξηγήσω δηλαδή τι εννοώ. Ναι, ναι. Δείτε αυτό το ζώο τώρα. Αυτά τα ζώα είναι τρυπημένα μέσα στον πνεύμονα, βλέπετε εδώ, αυτά εδώ.
Αυτά τα ζώα δύσκολα θα γλιτώσουν. Έχει γίνει αναγγελία, έχει... Τι ναι, γίνεται, έκανα αναγγελία στον ΟΚΑ. Υπάρχουν αποζημιώσεις. Φέτος ήταν δώρο αυτό που μας έγινε. Οι αποζημιώσεις είναι ελάχιστες, πολύ λίγα χρήματα. Δώρο για καταστροφή εννοώ, έτσι, ειρωνεύομαι όταν λέω δώρο, δεν εννοώ αλήθεια δώρο. Οι ζωοτροφές είναι αυτά εγώ για να τα μεγαλώσω. Για να καταλάβετε, με φάγανε 200 ευρώ σε γάλα, μόνο τις πρώτες μέρες για να τα κάνω αρνάκια. Και τώρα για να τα φτάσουν να ζευγαρώσουν και θα γεννούσαν αυτά όλα Φεβρουάριο, θα αρχίσαν να γεννούσανε. Με έχουν στοιχήσει και εγώ δεν ξέρω πόσα χρήματα. Τα τριφύλια πανάκριβα, οι ζωοτροφές πανάκριβες, όλα πανάκριβα. Και πάνω που ήταν να πάρω ένα ευρώ πίσω από αυτά και είναι τα νέα μου ζώα, το καινούργιο μου κοπάδι που θα ήταν για μένα το καλύτερο, έγινε αυτή η καταστροφή με τους λύκους και έχω πάθει μια απίστευτη ζημιά. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε τους λύκους μακριά, έρχονται πλέον έρχονται μέσα στις μονάδες μας. Το σκύλο μου πριν από λίγο καιρό το βρήκα κομματιασμένο από τους λύκους. Δηλαδή έκανα πολλές, παρακαλούσα ακτινία του να έρθει να το φροντίσει μήπως και το γλιτώσω. Τα σκυλιά, είχα παλιότερα σκυλιά περισσότερα, είχα 12 σκυλιά, μία φορά 7, μία φορά τα υπόλοιπα, τα βρήκα μέσα στα ρέματα δηλητηριασμένα, ρίχνουν φόλες, ρίχνουν έτσι. Έχει αγέλες, δηλαδή έχει πολλούς λύκους εδώ στην περιοχή. Δεν έχει πολλούς λύκους, έχει πάρα πολλούς λύκους. Αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι κάθε βράδυ εδώ πέρα στο βουνό, γίνεται πάνω στη μονάδα μου, γίνεται πραγματικά μάχη. Απίστευτο. Ναι, δηλαδή μαζεύονται κοπάδι, όχι. Και δεν μιλάμε τώρα για 4 και για 5 λύκους, μιλάμε για. Ο ένας φίλος μου με λέει, εδώ είδα 8-10 κομμάτια. Προχθές μάλιστα θα τρώγανε και αγελάδες από το φίλο μου. Δεν ξέρω αν φάγανε εδώ από ένα φίλο μου τις αγελάδες, τα μοσχάρια του. Τι πρέπει να γίνει, τι λέτε εσείς εδώ σαν. Το κράτος δεν μας δίνει τη δυνατότητα να σκοτώσουμε, να περιορίσουμε λίγο τους λύκους. Άμα σκοτώσεις λύκο θα πας φυλακή. Το ξέρουμε όλοι, δεν μπορούμε να τους πυροβολήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ίσως και να είναι σωστό αυτό το μέτρο, αλλά όταν λες μη σκοτώσεις λύκο, αλλά αν πάθεις ζημιά, εγώ θα σε δώσω ένα ευρώ, αυτό είναι λίγο κοροϊδία. Δεν με αποζημιώνεις, με λες πάθε τη ζημιά και θα δούμε. Ό,τι έχω εκείνη την ώρα θα σε το δώσω από την τσέπη μου. Κάτι λίγα θα σε δώσω. Λες και ζητάμε ελεημοσύνη. Τα ζώα αυτά παθαίνουν πραγματικές ζημιές. Αυτή η ζημιά, το κάθε ζώο από αυτά θα με έδινε το γάλα του την καινούργια χρονιά που σε δύο μήνες θα άρχισα να το αρμέγω. Τώρα τι θα αρμέξω εγώ από αυτά. Αυτά τα ζώα είναι σακατεμένα. Δηλαδή και να ζήσουν ακόμα είναι σακατεμένα. Σύνολο πόσα υπολογίζει, είναι 50 ζώα. Είναι γύρω κοντά στα 70 συνολικά που είναι δηλαδή μαζί με τα τραυματισμένα, νεκρά που είναι και κάποια είναι λίγο πιο ελαφριά. Αλλά και αυτά που είναι ελαφριά, δεν ξέρεις τώρα έγινε η ζημιά που έγινε, μία μέρα που έγινε. Δεν ξέρεις αν αυτά μολυνθούν και μετά από 10 μέρες τα χάσεις. Και δεν είναι η πρώτη φορά που παθαίνω ζημιά, πριν από 15 μέρες, 20, ξανά έκανα, έχασα 8 ζώα και μου περάσανε τα 2, γιατί δεν μπορούσα να τα βρω ολόκληρα. Τα βρήκα σε κατάσταση σκελετών. Μόνο ένα ήταν ολόκληρο τελείως. Και μου λένε, εμείς σε σκελετούς δεν μπορούμε να το περάσουμε, πρέπει να είναι ολόκληρο. Λες και εσύ, εγώ ο κτηνοτρόφος, πρέπει να πάω να πω το λύκο, λύκε φάε, αλλά φάε λίγο για να έρθει ο Ελγά, να δει πόσο έχει για να αφήσει λίγο να το δει και ο Ελγά. Γιατί άμα δει λίγο από το ζώο δεν περνάει. Τέτοια βλακεία. Λες και εσύ, αυτοί που παθαίνουν ζημιά από αχαλάζι, άμα το αχαλάζι το χτυπήσει πολύ το αχλάδι ή το μήλο, δεν θα το περάσουν γιατί το χτύπησε πολύ. Αν το χτυπήσει λίγο θα το περάσουν. Αυτό ακριβώς παθαίνουμε εμείς με τα ζώα. Τα ζώα που είναι τραυματισμένα ή που είναι πολύ φαγωμένα, τα ζώα που είναι πολύ τραυματισμένα ή αυτά τώρα τα ζώα δεν περνάνε. Τα ζώα που είναι πολύ φαγωμένα δεν περνάνε. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Και σιγά και τα λεφτά που μας δίνουν σε κάθε ζώο. Είναι σαν να μας λένε ή πάρτε τα όπλα και σκοτώστε τους λύκους, πάρτε τον νόμο στα χέρια σας, ή εμείς θα σας δώσουμε μία ελεημοσύνη, με αυτή την ελεημοσύνη θα πάτε να πληρώσετε τις ζωοτροφές σας, με αυτή την ελεημοσύνη θα πάτε να πληρώσετε τις τράπεζες που χρωστάτε, με αυτή την ελεημοσύνη θα πληρώσετε τις επενδύσεις σας και το σπίτι σας. Εντάξει, ας έρθουν αυτοί που τα λένε να πάρουν αυτή την ελεημοσύνη και να κάνουν αυτή τη δουλειά μου. Και η δουλειά μου εμένα είναι 365 μέρες το χρόνο, δεν είναι μία μέρα. Δεν μπορώ να κλείσω τα ζώα και να σηκωθώ να φύγω, δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας με ένα θέμα καυτό, κοινωνικό, που αφορά όλους,
αφορά κυρίως την πόλη της Κοζάνης, ευρύτερα τον Δήμο, αλλά και θα έλεγα και τις ευρύτερες περιοχές, γιατί η Κοζάνη ως πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας είναι και κέντρο αναφοράς και έχει να κάνει με την υγεία. Και μάλιστα με την υγεία ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων όπως είναι τα μικρά παιδιά. Παιδιατρική κλινική Κοζάνης, Μαμάτσιο νοσοκομείου, ώρα 0. Πολλές είναι οι διαμαρτυρίες, οι ανακοινώσεις που υπογραμμίζουν το οριακό της λειτουργίας της παιδιατρικής κλινικής και που χτυπούν την καμπάνα του κινδύνου για το λουκέτο που έρχεται, για το σταμάτημα λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης. Το εργατικό κέντρο ως φορέας αναφοράς των εργαζόμενων συναντήθηκε, έκανε ενέργειες. Θέλω να τις δούμε και θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, τον Λευτέρη τον Αδάμ, τον οποίο έχουμε στη σύνδεσή μας. Κύριε Αδάμ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Μαυρίδη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Είναι οριακό ο τρόπος λειτουργίας και νομίζω ότι πια είναι γνωστό σε όλους ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Ναι κύριε Μαυρίδη, εμείς αφού γνωριζόμενοι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στην αναζήτηση λύσεων για το πρόβλημα αυτό, είχαμε συνάντηση με την κυρία Μαμασλίδου, την αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου Κοζάνης, αλλά και με τον κύριο Μαργαρίτη, τον αντιπεριφερειάρχη, και τον εκτελεστικό γραμματέα, τον κύριο Γρηγόρη Γρηγοριάδη, για τα θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό το οποίο συζητήθηκε είναι ότι δεν είναι μόνο το πρόβλημα στην παιδιατρική κλινική, υπάρχουν και άλλα προβλήματα στο νοσοκομείο από την στελέχωση του ιατρικού προσωπικού. Αλλά αυτό το οποίο εντοπίζεται άμεσα και χρειάζεται άμεσα λύση είναι η παιδιατρική κλινική, διότι από το 2020 μέχρι και σήμερα έχουν αποχωρήσει από το τμήμα της παιδιατρικής κλινικής 3 γιατροί, ο διευθυντής του τμήματος και 2 επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας γιατρός για τις ανάγκες της παιδιατρικής κλινικής και όταν χρειάζεται η τρίτη ΥΠΕ στέλνει και έναν γιατρό από την Άουσα για να μπορούν να βγουν οι εφημερίες. Αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και προβλήματα και στην λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής, ακόμα και στις εφημερίες, διότι οι εφημερίες είναι πολλές και το ιατρικό προσωπικό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτήν την κατεύθυνση. Εδώ πρέπει να... Ουσιαστικά η παιδιατρική κλινική λειτουργεί με έναν γιατρό, με ένα μόνιμο γιατρό. Αυτό είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να βγει ο μήνας, δεν μπορεί να... Και σε κάθε περίπτωση ένας άνθρωπος, επιστήμονας, είναι στα όρια της αντοχής και ιατρικά λάθη μπορεί να κάνει και λάθος διαγνώση μπορεί να δώσει. Το λέω έτσι ακραία, δεν υπονοώ κάτι, αλλά σίγουρα είναι ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ενώ θα έπρεπε το παιδιατρικό τμήμα βάσει των στοιχείων που έχει το Μαμάτσιο νοσοκομείο θα έπρεπε να έχει 5 γιατρούς οι οποίοι να εναλλάσσονται και στις εφημερίες τους, αλλά και να έχουν ένα ανθρώπινο περιβάλλον ζωής. Διότι ένα άτομο δεν θα τα απεξέλθει σε όλα αυτά. Ακριβώς. Και ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ένας γιατρός, όταν έχει ακόμα και προκήρυξη να γίνει, όταν βλέπει ότι εκεί που θα πάει, εκεί που θα δηλώσει ενδιαφέρον, είναι μόνο ένας συνάδελφός του, δεν θα το επιλέξει. Θα είναι δυσπρόστο και θα είναι δύσκολο να έρθει κανένας να στελεχώσει μια παιδιατρική η οποία αντί για 5 οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή είναι στελεχωμένη μόνο με μία. Δεν είναι μόνο αυτό κύριε Μαυρίδη. Άμα γυρίσουμε τα χρόνια πίσω θα δούμε ότι μέσα στην οικονομική κρίση έχουν φύγει από τη χώρα μας μια μερίδα ιατρών η οποία ήταν πολύ μεγάλη. Εδώ θα πρέπει να σκύψει η πολιτεία, να δει η κυβέρνηση με ποιον τρόπο μπορεί να επαναπατρίσει αυτούς τους γιατρούς, έτσι ώστε να υπάρξει ένα πακέτο πιο ελκυστικό ενδεχομένως ακόμη και στα νοσοκομεία για να υπάρχει το ενδιαφέρον από τους γιατρούς για να επανακαλύψουν αυτές τις θέσεις. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα που βλέπουμε στο χρονικό διάστημα αυτό, ότι
Ενώ βγαίνουν προκηρύξεις, δεν υπάρχουν οι γιατροί για να στελεχώσουν αυτές τις προκηρύξεις. Οπότε πρέπει να δει η πολιτεία με ποιον τρόπο να φτιάξει ένα πακέτο τέτοιο, έτσι ώστε και οικονομικά αλλά και εργασιακά αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να έχουν και καλύτερες συνθήκες εργασίας στο νοσοκομείο, αλλά και καλές οικονομικές απολαβές, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα αυτή για να το ενδιαφέρον για να μπορεί κάποιος να πάει στο νοσοκομείο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ενέργειες από τον υπεύθυνο περιφερειάρχη για την υγεία, τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, έχουν γίνει προς την τρίτη ΔΥΠΕ σε ό,τι αφορά την πρόσληψη του γιατρού. Οπότε περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει από την τρίτη ΔΥΠΕ τώρα. Εμείς από την πλευρά μας θα περιμένουμε ένα χρονικό διάστημα και από εκεί και ύστερα θα κάνουμε κάποιες ενέργειες. Αν δούμε ότι δεν υπάρχει κάτι, θα κάνουμε τις ενέργειες και προς την κυβέρνηση αλλά και προς τον Υπουργό Υγείας, έτσι ώστε να μπορέσει με κάποιον τρόπο να λυθεί το ζήτημα. Και πάνω σε αυτό καλούμε και όλους τους φορείς, ο καθένας από την πλευρά τους, να δώσει τον αγώνα του, έτσι ώστε να αυτό το ζήτημα να λυθεί, γιατί πρόκειται για τα παιδιά μας, πρόκειται για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν ενδεχομένως και τα χρήματα να επισκεφτούν και γιατρούς, ιδιώτες ιατρούς, αλλά ακόμα και σε κάποιον ιδιώτη ιατρό, αν πάει ένα βαρύ περιστατικό, πάλι στο νοσοκομείο θα καταλήξει. Εκεί γίνεται πάλι οι πρώτες διαγνώσεις και σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία των παιδιών αυτών. Και σε κάθε περίπτωση μιλούμε για τα παιδιά, για την ευαίσθητη αυτή ομάδα των παιδιών. Και έρχεται και χειμώνας μπροστά, ιώσεις, περιπέτειες, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Να βάλουμε ανωτελεία, θα περιμένουμε την εξέλιξη. Θέλω να συμπληρώσω παρακαλώ. Και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Με τη συνάντηση που είχαμε με την αναπληρώτρια διοικήτρια, αναφέρθηκε ότι υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα στην ΠΕΤ, στην ΤΕΠ. Είναι το τμήμα επίγοντα. Εκεί δεν υπάρχει, κύριε Μαυρίδη, ούτε ένας μόνιμος γιατρός. Όλες οι συμβάσεις που υπάρχουν είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και δεν υπάρχει ούτε ένας μόνιμος γιατρός. Δηλαδή, οπότε το πρόβλημα, όπως σας είπα, είναι μεγάλο και πρέπει να αντιμετωπιστεί γενικά. Και δεν νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό είναι μόνο στο νοσοκομείο Κοζάνης. Πιστεύω ότι υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οπότε πρέπει άμεσα και γρήγορα να δει η κυβέρνηση με ποιον τρόπο μπορεί να λύσει αυτό το ζήτημα που καίει την κοινωνία. Πάμε λίγο στα εργασιακά, η ανόψη και τις απεργίες. Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, πανελλαδική απεργία για σε ΑΔΔΗ. Κόστος ζωής, μισθή, ακρίβεια, ενεργειακή κρίση, καύσιμα, όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Ναι. Είχαμε μία σύσκεψη την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Σε όχι τι έχει να κάνει με την οργάνωση της απεργίας, της οποίας είναι στις 9 Νοεμβρίου του 2022 ημέρα Τετάρτη. Αποφασίστηκαν κάποια θέματα εκεί, το πώς θα γίνει ο αγώνας και με ποιον τρόπο θα γίνουν και οι συγκεντρώσεις και πού ακριβώς θα υλοποιηθούν. Είπαμε ότι θα πρέπει να γίνουν συγκεντρώσεις στις μεγάλες πόλεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε ένα στίγμα, ένα μήνυμα από τον κόσμο της εργασίας ότι η ακρίβεια τσακίζει και ότι εμείς πρέπει να ζήσουμε. Οι τιμές, κύριε Μαυρίδη, έτσι όπως ξέρετε και εσείς, στην ενέργεια, στα τρόφιμα αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης εκτοξεύονται καθημερινά σε επίπεδα που οδηγούν πολλούς ανθρώπους στη φτώχεια, ειδικά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το εισόδημά τους δεν είναι μεγάλο και είναι μικρό, καθημερινά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και εδώ ή αν θέλετε και συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, ναι, που εκεί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί δεν μπορεί να αυξήσει το εισόδημά του. Αυτό είναι σταθερό. Ναι. Και οι συνταξιούχοι, εδώ θα σας αναφέρω μία έρευνα, η οποία έγινε από το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΕ και η οποία λέει ότι το 80% των εργαζομένων δηλώνει ότι, ότι δεν έχει υπάρξει αύξηση μισθού μέσα στο 2022 και ότι το 71% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δηλώνει ότι έχει οδηγηθεί σε περιορισμό δαπανών σε βασικά είδη διατροφής. Αυτό ξεκινάει και γίνεται ένας χήμαρος, ο οποίος κάποια στιγμή θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι να υποσυτίζονται. Δηλαδή θα φτάσουμε στα επίπεδα της κρίσης του 2012 και του 2013 που πήγαινανε παιδιά στα σχολεία και λιποθυμούσανε. Αρχίζεται το πρόβλημα να γίνεται κοινωνικό. Οπότε εκεί η ΓΕΣΕΕ ζητάει αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση την άμεση αύξηση μισθών
όντως έχει πάρθει μια απόφαση για το 751 ευρώ στον κατώτατο μισθό, αλλά αυτό θα έπρεπε να γίνει χθες, όχι να πάμε πιο πέρα και ακόμα θα πρέπει να πάμε σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να πάρουν κάποιες αυξήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αυξήσεις των αγαθών που υπάρχουν. Και να αντιμετωπίσουν και τον πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμός μηδενίζει την όποια αύξηση. Έτσι ακριβώς είναι, και ακόμα θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με παρεμβάσεις, όπως είχε κάνει στην περίοδο των μνημονίων, που έδωσε κάποια χρήματα και από αυτά επιδοτήθηκαν 35 εκατομμύρια εργαζόμενοι και 2,5 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Θα πρέπει να ξαναγίνει αυτό το πράγμα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πρέπει να ακουμπήσει το θέμα. Γιατί δεν πλήττονται μόνο οι εργαζόμενοι που είναι στην Ελλάδα και οι συνταξιούχοι που είναι στην Ελλάδα είναι. Και οι συνταξιούχοι ομάδες της Ελλάδας, αλλά πλήττονται όλοι οι εργαζόμενοι της Ευρώπης. Σωστό και είναι, αλλά δεν κατάφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμφωνήσει πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Δυστυχώς δεν έχει ενιαία φωνή και δεν μπορεί να τα βρει. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα γίνουν συγκεντρώσεις, είπατε, μεγάλες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εδώ στην περιοχή μας? Ναι, εμείς είμαστε στην κατεύθυνση, κύριε Μαυρίδη, να διοργανώσουμε μία συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Κοζάνης. Αυτό όμως είναι η πρόθεσή μας. Θα αποφασιστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει την άλλη εβδομάδα εδώ στο εργατικό κέντρο. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει κάποια διαφορετική άποψη και στις 9 Νοεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, το πρωί, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης θα υπάρξει συγκέντρωση από το εργατικό κέντρο και από όποιον άλλον φορέα θέλει να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μαυρίδη. Αλλάζουμε θέμα στην ακρίβεια. Ο λόγος και στο καλάθι του νοικοκυριού, που φαίνεται και αναμένεται από τα σούπερ μάρκετ μέχρι τέλος του μήνα. Κάτι για το οποίο η κυβέρνηση επέρεται ότι θα συγκρατήσει και κυρίως θα στοχεύει στην έβρεση προϊόντων, βασικών προϊόντων για το τραπέζι από τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 50 προϊόντα, βασικά προϊόντα, τα οποία δεν θα υπόκεινται των αυξήσεων των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με την συμφωνία κυβέρνησης και μεγάλων σούπερ μάρκετ, οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές από την ημέρα της συμφωνίας. Την ίδια ώρα, αρκετές είναι οι καταγγελίες για αυξήσεις πριν ακόμη συμπληρωθεί ο κατάλογος των 50 προϊόντων. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, στην εκπομπή CNews και στον Θόδωρο Καρυπίδη για την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, αλλά και το κόστος που είναι θηλιά στο λαιμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για ψευδέστηση και όχι όση στην έρημο της ακρίβειας, κάνει λόγο η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, που αποδομεί με πραγματικά επιχειρήματα την επικοινωνιακή προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης να χρυσώσει κυριολεκτικά του χάπι απευθυνόμενο προς τους Έλληνες πολίτες. Η ΓΕΣΕΒΕ φωτίζει με τους αριθμούς που παραθέτει την πραγματική πλευρά του φεγγαριού, δηλαδή την ουσιαστική εικόνα της ακρίβειας που πληγώνει και τρομάζει τον καταναλωτή, και από την άλλη καταδεικνύει το μικρό αποτύπωμα που το μέτρο μπορεί να έχει στο τέλος της ημέρας. Απέναντι στο καταναλωτή κάθε μέρα τη μέση λαϊκή αγορά, ούτε τη στιγμή των καυσίμων. Πάμε και το κάνουμε όλοι μας. Ψωνίζουμε από συγκεκριμένα καταστήματα ή έχουμε τις δικές μας επιλογές και δεν προλαβαίνουμε καν να δούμε τις τιμές και πώς αυτές διαμορφώνονται, ούτε μπορούμε να κάνουμε πασαρέλα ανάμεσα στα σούπερ μάρκετς. Από την άλλη πλευρά, οδηγούμε βέβαια για άλλη μια φορά στην ελιγοπόληση της αγοράς. Γιατί αυτή μιλάμε. Μιλάμε για τις 4-5 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά ξεχνάμε ότι υπάρχουν και αντίστοιχες μικρές επιχειρήσεις που πουλάνε ακριβώς τα ίδια προϊόντα. Άρα οδηγούμε, είτε μιλάμε για παντοπολία είτε μιλάμε για κρεοπολία, οδηγούμε τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να διαμορφώσει ένα καλάθι του νοικοκυριού αποτελούμενο από 31 κατηγορίες 50 βασικών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, τα οποία οι αυξήσεις θα είναι μηδενικές ή πολύ μικρές, δεν ανταποκρίνονται στην αγανάκτηση που έχει προκαλέσει το κύμα ακρίβειας, υποστηρίζει η ΓΕΣΕΒΕ. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο πληθωρισμός που έχουμε είναι πληθωρισμός κόστους, δεν είναι πληθωρισμός ζήτησης. Άρα, εάν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε παρέμβαση στη διαμόρφωση των τιμών,
Ένα εργαλείο έχουμε στα χέρια μας. Τη μείωση, παραδείγματος χάρη, του ΦΠΑ στα βασικά κατανοητικά αγαθά από 13% στο 6% που ζητάμε εδώ και ένα χρόνο η αγορά. Και δεν το κάνει η κυβέρνηση, διότι βεβαίως βγάζει πλεονάσματα υπερίσπραξη λόγω του αυξημένου ΦΠΑ που εισπράττεται και με αυτά θέλει να κάνει πολιτική κοινωνική με επιδόματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπαίνουμε στο θέμα της ενέργειας. Το πρόβλημα όλης της αγοράς είναι η αύξηση κόστος ενέργειας. Μπαίνουμε στον πυρήνα του προβλήματος για την ενέργεια. Όχι. Ο κ. Καβαθάς θύμισε πως ανάλογα παρατηρητήρια έχουν εφαρμοστεί και σε άλλα προϊόντα και αγορές με στόχο τη δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών από πετρελαιοειδή μέχρι λαϊκές αγορές, αλλά ποτέ δεν απέδωσαν. Καταλήγει πως την εποχή της ακρίβειας που διανύουμε, το καλάθι του νοικοκυριού είναι απλά και μόνο μία ψευδαίσθηση. Σήμερα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με αυξήσεις των βασικών καταναλωτικών αγαθών που επιβαρύνουν το καλάθι του νοικοκυριού και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση με τις 30 κατηγορίες και τα 51 είδη είναι μέτρο το οποίο στην ουσία θα είναι ανενεργό. Και το τονίζω αυτό γιατί και έχουμε ζήσει και άλλα παρατηρητήρια τιμών που δεν έχουν δώσει καμία λίστα προβλήματα του καταναλωτή. Και από την άλλη πλευρά έχουμε να καθοδηγήσουμε ουσιαστικά τους καταναλωτές στις μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ με μετατόπιση του τζίρου από τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν λαμβάνεται καμία μέρημνα για τις επιχειρήσεις τις μικρές του ίδιου κλάδου, του κλάδου των τροφίμων, αλλά στρέφουμε τους πελάτες, καταναλωτές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τα οποία βεβαίως δεν αναλαμβάνουν και καμία ευθύνη για να διατηρήσουν τις τιμές. Θα έλεγα το απλό παράδειγμα. Εάν αύριο έχουμε τιμές του καλαθιού του νοικοκυριού και έχουμε ανατιμήσεις των χοντρικών τιμών, τα σούπερ μάρκετ δεν θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις. Είναι σαφές ότι θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις. Άρα νομίζω ότι είναι μια αμήχανη λογική από την πλευρά της κυβέρνησης να παρέμβει δήθεν στη διαμόρφωση των τιμών, ενώ έχει άλλα εργαλεία στα χέρια της, όπως είναι η διατίμηση των βασικών καταναλωτικών αγαθών που επιβαρύνει το καθημερινό καλάθι του νοικοκυριού. Και από την άλλη μεριά δεν αγγίζουμε το θέμα της ενέργειας, που είναι ο δημιουργός του τεράστιου αυτού προβλήματος. Και έχουμε ξανατονίσει και μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα σας, κύριε Καρυπίδη, έχουμε τονίσει την ανάγκη να εξορθολογιστεί η διαδικασία με την οποία προσδιορίζεται τη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Και βεβαίως, επειδή ζούμε στην εποχή του πληθωρισμού, ενός πληθωρισμού όμως που είναι πληθωρισμός κόστους και όχι ζήτησης, η ουσία θα είχε ένα μέτρο, ως μέτρο η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αυτά τα 51 που λέει η κυβέρνηση, στο 6% και ταυτόχρονα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Διότι έχετε δει ήδη τις τιμές στα πρατήρια υγρών καυσίμων, το πετρέλαιο κίνησης να υπερβαίνει σε τιμή την αμόλυτη βενζίνη, είναι πρωτοφανές γεγονός που ζούμε στη χώρα και αυτό επιβαρύνει τα κόστη σε όλα τα επίπεδα. Διότι από την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ προκύπτει ότι έχει αυξηθεί το κόστος κίνησης των εταιρικών οχημάτων κατά 56% όταν είχαμε την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης του πετρελαίου κίνησης. Σήμερα που δεν την έχουμε, είναι βέβαιο ότι αγγίζει το 70% η αύξηση κόστους. Αυτό εκ των πραγμάτων θα περάσει κάποια στιγμή στην κατανάλωση. Θα επιβαρύνει την παραγωγή και τα προϊόντα. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας και θα πάμε σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα που νομίζω ότι είναι και πολύ απαραίτητο στην σύγχρονη κοινωνία που ζούμε. Ψυχοκοινωνική στήριξη σε ογκολογικούς ασθενείς. Ετοιμάζεται και ξεκινά την λειτουργία του στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Το παράρτημα της αντικαρκινικής εταιρείας Νομοκοζάνης είναι ο δράστης αυτής της ευεργετικής δράσης. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος του παραρτήματος, ο Όμηρος Παπαθανασίου, τον οποίο ήδη βλέπουμε. Κύριε Πρόεδρε, περί τίνος πρόκειται? Ψυχοκοινωνική στήριξη. Στήριξη στους ανθρώπους και τους ασθενείς, αλλά φαντάζομαι και τους συγγενείς, το συγγενικό περιβάλλον, το οποίο πραγματικά προφανώς βιώνει κάτι πολύ δύσκολο και θέλει και να ξεκλειδωθεί και να στηριχτεί.
Καλησπέρα κύριε Μαυρίδη. Μιλάμε για το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Ογκολογικών Ασθενών και των Συνοδών Φροντιστών τους. Ναι. Το παράρτημα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας του Νομού Κοζάνης, με μεγάλη χαρά αλλά και με πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, ανακοινώνει την έναρξη του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης των Ογκολογικών Ασθενών και των Συνοδών τους. Στόχος του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι η παροχή βοήθειας και στήριξης στους ογκολογικούς ασθενείς, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο νέο τους ρόλο μετά τη διάγνωση του καρκίνου, τόσο σε ψυχοσωματικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό, αλλά και στους φροντιστές και συνοδούς τους, οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν λειτουργικοί και να ανταπεξέλθουν και αυτοί στο νέο τους ρόλο. Η παρακίνηση για την έναρξη του γραφείου είναι στα πλαίσια της διεξαγωγής του προγράμματος εξειδίκευσης των επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγείας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και στο οποίο συμμετέχει η κυρία Δημητριάδου Αθηνά, η οποία είναι η ταμείας και από τον ρόλο του ψυχολόγου θα αναλάβει το συντονισμό των ψυχοθεραπευτικών συνεδριών. Τι γίνεται λοιπόν με απλά λόγια? Κάθε Τετάρτη από τις 11 έως τις 3 μπορούν οι ασθενείς να επικοινωνούν για να κλείσουν το ραντεβού τους, ώστε να κάνουν συνεδρίες στα Α καπίτου Λεμαΐδας. Τα τηλέφωνα έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, τόσο στη σελίδα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, όσο και στο Δήμο Ορδέας, τον οποίο ευχαριστούμε για την στήριξη του ακόμα μια φορά. Άρα, ο χώρος λειτουργίας του γραφείου είναι το πρώτο καπί του Δήμου της Ορδέας, που σημαίνει στο χώρο της λαϊκής αγοράς, δίπλα από την τηλεθέρμανση, σε εκείνο το χώρο. Σωστά, σε εκείνο τον χώρο. Λεπτομέρειες θα δώσει πάντα η κυρία Δημητριάδου στους ασθενείς. Θα εισέρχονται για την ύπαρξη ανωνυμίας από ξεχωριστή πόρτα για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να γνωρίζει ο κόσμος που πηγαίνουν και τι κάνουν. Θα εννοείται πως θα τηρηθεί ανωνυμία και θα δοθεί στήριξη και βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Ξέρω ότι είναι σημαντικό, θέλω να μας το πείτε. Πόσο σημαντικό είναι, γιατί επειδή είστε και γιατρός, είναι πολύ σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη ενός ανθρώπου που βιώνει μια δύσκολη κατάσταση. Κύριε Μαυρίδη, είναι τεράστια η σημασία. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και θα το πούμε και άλλες τόσες, ότι η νόσος του καρκίνου είναι μια νόσος η οποία σου αλλάζει τους παράγοντες σε όλες τις πτυχές της ζωής σου. Πρέπει ξαφνικά να μπορέσεις με νέους παράγοντες και με νέες παραμέτρους να συνεχίσεις να είσαι γονιός, φίλος, συγγενής, αδερφός, εργαζόμενος και να παραμείνεις λειτουργικός σε αυτό. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ο κάθε άνθρωπος το λαμβάνει και το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Όταν λοιπόν υπάρχει ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ο οποίος είναι εξειδικευμένος πάνω σε αυτό, μπορεί να σου απομυθοποιήσει, να σου αποσαφηνίσει κάποια πράγματα που σου φαίνονται τεράστια και να σου δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια στον τρόπο που θα διαχειριστείς αυτές τις αλλαγές, ώστε να μπορείς να επικεντρωθείς πραγματικά στη θεραπεία της νόσου, να δώσεις όλη την ενέργειά σου εκεί. Μεγάλο βάρος δεν έχει μόνο ο ογκολογικός ασθενής, ο οποίος φυσικά και πρωτίστως είναι αυτός που βαραίνει περισσότερο και αλλάζει μακράν περισσότερο η ζωή του, αλλά έχει μεγάλο βάρος και ψυχοκοινωνικό και συναισθηματικό και ο συνοδός φροντιστής του ογκολογικού ασθενή. Γιατί ο ογκολογικός ασθενής δεν μπορεί να το περάσει όλο αυτό μόνος του, χρειάζεται για έναν άνθρωπο δίπλα του να τον φροντίσει. Οπότε λοιπόν έχουμε το βάρος και στον συνοδό φροντιστή. Πολλές φορές. Πολλές φορές είναι όρθιος ο ασθενής και λυγίζει ο συνοδός. Μπράβο. Γιατί και ο ρόλος του φροντιστή είναι επίσης σημαντικός και πολύ υπεύθυνος ρόλος. Είναι μεγάλη ευθύνη και του φροντιστή για τον ογκολογικό ασθενή. Αν ο ίδιος σταθεί σαν βράχος, πώς θα μπορέσει να στηρίξει και να αντιμετωπίσει τα λειτουργικά πράγματα στα οποία καλείται να αφαιρέσει το βάρος των λειτουργικών πραγμάτων από τον ογκολογικό ασθενή? Και έχουμε τη μεγάλη χαρά η εξειδίκευση πραγματικά να γίνεται από ένα σοβαρό κέντρο, από το KAPSO, το οποίο είναι κέντρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, που είναι το κέντρο της υποστήριξης, εκπαίδευσης και έρευνας της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας. Πλέον δηλαδή εξειδικεύεται πάνω σε αυτό και μπορεί να είναι πραγματικά μεγάλη βοήθεια που μπορεί να δώσει. Είναι εδώ να την προσφέρει. Μακάρι να μπορέσουμε να σταθούμε και εμείς στο ύψος των περιστάσεων. Δυστυχώς. Πέφτει το βάρος μόνο σε μία ψυχολόγο, στην κυρία Δημητριάδου αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε εκεί για όλους. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
Πέρα από το γραφείο ψυχοκοινωνική υποστήριξη, το οποίο θα είναι εδώ για το Δήμο Ιωρδέας και όχι μόνο για το Δήμο, θα είναι για τον νομό και για όποιον χρειαστεί, εν πάση περιπτώσει. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία λοιπόν έχει και γραμμή υποστήριξη τηλεφωνική, στο οποίο μπορούν να καλούν οι υπολογικοί ασθενείς, στο 215-215-21-21, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9 από το πρωί με 5 το απόγευμα, που μπορεί να λάβει κατευθυντήριες γραμμές και να μιλήσει με κάποιον ειδικό επίσης για θέματα που τον βαραίνουν. Και δεν είναι μόνο για τους ογκολογικούς ασθενείς και τους συνόδους, είναι βέβαια και για τους ανθρώπους που θέλουν να λάβουν βοήθεια για τη διακοπή καπνίσματος. Αλλά αυτό τώρα θα το αφήσουμε λίγο στην άκρη και θα επικεντρωθούμε στον ογκολογικό ασθενή. Η σχέση του γραφείου ως λειτουργία της εταιρείας, της αντικαρκινικής εταιρείας του παραρτήματος και του συλλόγου καρκινοπαθών, φαντάζομαι ότι ικανοποιεί ένα αίτημα από την πλευρά του συλλόγου. Λοιπόν, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών είναι κάτι ξεχωριστό από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Σωστά. Απλά λέω ότι θα το είχε έτοιμα. Το Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης είναι το γραφείο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Εννοείται με μεγάλη χαρά και φυσικά όπως και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ήταν ή τότε στο Σύλλογο των Καρκινοπαθών αλλά και ο ίδιος Σύλλογος Καρκινοπαθών, με χαρά να συνεργαστούμε και να βοηθήσουμε σε όλοι μαζί σε όλο αυτό, εννοείται. Κάθε Τετάρτη από το πρωί μέχρι τις 3 στο πρώτο καπί στην πόλη της Πτολεμαϊδας. Μπράβο, κάθε Τετάρτη από τις 11 έως τις 3, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση. Για όποιον άνθρωπο δεν μπορεί διαζώσεις να κάνει την να κάνει την συνεδρία, με κάποια συνεννόηση θα μπορεί να γίνει ίσως και μέσω Skype. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαθανασίου, κύριε Πρόεδρε του Παρατήματος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Για να αλλάξουμε θέμα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο Οδυσσέας βρίσκει την Ιθάκη του. Το κέντρο, η κινητή μονάδα νέων τεχνολογιών του Χαμόγελου του Παιδιού, θα βρεθεί στα Σέρβια της Κοζάνης, εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Ο στόχος, η ενημέρωση μικρών αλλά και μεγάλων. Τις λεπτομέρειες θα δούμε αμέσως με την καλεσμένη μας στην ηλεκτρονική σύνδεση. Ήδη τη βλέπουμε. Ελευθερία Μωυσίδου, τομέας επικοινωνίας του Χαμόγελου του Παιδιού. Τι ακριβώς μας ετοιμάζετε, κυρία Μωυσίδου, στην πόλη των Σερβίων? Αρχικά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Παπρίδη, για την πρόσκληση ακόμη μια φορά που μας δίνει τη δυνατότητα να ενημερώσουμε για αυτή τη διπλή δράση τώρα στα Σέρβια, Κοζάνης. Από Δευτέρα λοιπόν, 24 Οκτωβρίου έως και την 5η, 27, θα πραγματοποιήσουμε αρχικά να ενημερώσουμε για την δράση τελετικής αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί μόνο την Τρίτη από τις 3.30 έως τις 8.30 σε συνεργασία φυσικά με το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνη στο Μαμάτσιο. Εκεί δηλαδή θα διευθούν και οι μονάδες του αίματος που θα συγκεντρωθούν για την ενίσχυση φυσικά των μειωμένων αποθεμάτων αίματος. Και δεύτερον και πολύ σημαντικό, οι εκπαιδεύσεις, οι τραδιαστικές εκπαιδεύσεις ενημέρωση που πραγματοποιήσουμε σε παιδιά, σε μαθητές, αλλά και σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν, όπως προείπατε, στο κινητό εργαστήριο ενημέρωσης και εκπαίδευσης του οργανισμού των Οδυσσέα. Και θα τοποθετηθεί στο χώρο προπονήγυρης των Σερβίων. Από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, 8.30 με 1.30 θα γίνονται οι παρεμβάσεις για τους μαθητές και έως 4.30 για τους γονείς. Είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε σωματικό. Ο τομέας που θα κινηθεί αυτή η αφίδρομη δράση με μικρούς και μεγάλους? Οι ενημερώσεις έχουν αρχικά να πούμε ότι καλύπτουν διάφορες θεματικές σε πολλούς χρησιμούς τομείς αναφορικά με τη ζωή και την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, μεταξύ άλλων όπως είναι οι εξαφανίσεις, όπως είναι η ενδοσχολική βία, το bullying, η παραμέληση, η κακοποίηση, με απότερο στόχο φυσικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, να πετύχουμε μέσα από τις δράσεις πρόληψης, είναι να τα παιδιά να αναγνωρίζουν αρχικά τα φαινόμενα, να αναπτύξουν μηχανισμούς, κοινωνικές δεξιότητες να αντιμετωπίσουν, να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και φυσικά να γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν, να χρειαστούν βοήθεια και υποστήριξη. Φυσικά, εννοείται ανάλογα από την ηλικιακή ομάδα, προσαρμόζονται και αντίστοιχα από τους ψυχολόγους που πραγματοποιούν τις ενημερώσεις.
βάσει του αναπτυξιού του σταδίου και της αισθηματικής ορίμανσης και αντίστοιχα και για τους ενήλικους γονείς και εκπαιδευτικούς. Νομίζω ότι το μότο, όπως λένε και οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, είναι ότι καλύτερα να έχουμε ένα περιττό τηλεφώνημα, μια περιττή ειδοποίηση, παρά να κλειστούμε στον εαυτό μας και να μην μιλάμε. Και νομίζω ότι στόχος πρέπει να είναι αυτός, να μιλάμε, το εμείς, να εξωτερικεύουμε την όποια ανησυχία, την όποια υποψία μας. Ακριβώς, πολύ σωστά. Γι' αυτό και στο εφαρμογή μου, τόσο και στο κομμάτι της πρόληψης, το θεωρούμε πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε την έξαρση τέτοιου φαινομένου, όπως πολύ σωστά είπατε, να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και όποιος γνωρίζει κάτι, έχει ακούσει κάτι, τον απασχολεί κάτι, είτε παιδί είτε ενήλικας, είτε κάτι που έχει δει, ακούσει στη δίπλα πολυκατοικία, να τον αναφέρει για να μπορέσουμε να. Και άμα. Ναι, είναι. Να αποφύγουμε εν τέλει, εννοείται, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πολύ συχνά γυρνάμε την πλάτη, γυρνάμε το κεφάλι σε κάτι που ακούνε τα αυτιά μας ή βλέπουν τα μάτια μας, αποφεύγοντας να εμπλακούμε. Γιατί έχουμε και αυτό το φοβερό που λέμε «μη μπλέξεις, άστο». Και είναι δίπλα μας, είναι στη γειτονιά μας, είναι στο σπίτι μας, στην πολυκατοικία μας, όπως σωστά είπατε, και δυστυχώς καταλήγει. Και όταν καταλήξει, πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα. Ναι. Ακριβώς έτσι. Γι' αυτό και δίνουμε τη δυνατότητα, γιατί καταλαβαίνουμε φυσικά μέχρι εννοείται την αγωνία και το άγχος του καθένα, ότι αυτό που λέτε, να μην επλέξω, να μην κινδυνέψω κι εγώ ίσως από κάποιον που θα ακούσει ότι ανέφερα κάτι. Δίνεται τη δυνατότητα σε όποιον καλεί στη 1556, τη γραμμή SOS, η οποία είναι 24 ώρες λειτουργεί δωρεάν φυσικά, να κάνει την καταγγελία, την αναφορά, την όποια αναφορά και ανώνυμα, ώστε να διασφαλιστεί και η δική του φυσικά η. Τώρα. Έχω μια υποψία, θέλω όμως να το κάνω το ερώτημα. Πώς επιλέγει η περιοχή των Σερβίων? Φαντάζομαι ότι Ερέθισμα είναι αυτός ο ενεργός σύλλογος που υπάρχει εκεί και ο εθελοντισμός που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Χαίρομαι πολύ που το αναφέρετε. Ούτως ή άλλως όλες οι δράσεις του οργανισμού υλοποιούνται σύμφωνα λόγω της στήριξης φορέων και ανθρώπων, γιατί πάνω απ' όλα είναι πίεση οι άνθρωποι, συγκεκριμένα τώρα με τον Δήμο Σερβίων, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και με το Γενικό Νοσοκομείο Μάτσιο. Αλλά θα αναφέρω και σας ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να ευχαριστήσω από καρδιάς, όλος ο Σύλλογος φυσικά, την πολύ ενεργή εθελοντική μας ομάδα στα Σέρβια, που χρόνια τώρα στηρίζει έμπρακτα από καρδιάς όλες μας τις δράσεις και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή έχει δείξει και την εμπιστοσύνη του και ανταποκρίνεται σε κάθε κάλεσμα του οργανισμού και μας χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση η θελοντική ομάδα έκανε τα δύνατα δυνατά για την υποστήριξη των δράσεων αυτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες ως κοινωνία. Να φύγουμε από το εγώ μας, να λειτουργούμε με το εμείς, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Και ο θελοντισμός είναι υπέρτατη η απόδειξη αυτής της. Με πολύ θερό χρόνο και πόρους πολλές φορές. Τώρα συμμετείχαμε παράδειγμα και στην Ευρωπανίγυρη Σερβίων με την εθελοντική ομάδα. Να μπορούμε μαζί από κοινού να κάνουμε κάτι στον κόσμο, να κάνουμε κάτι καλύτερο. Να επαναλάβουμε λίγο τη δράση. Ξεκινάμε από Δευτέρα. Από Δευτέρα 24 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου θα βρισκόμαστε στο χώρο της Ευρωπαρήγγινης Σερβίων με την κινητή μονάδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης τεχνολογίας Οδυσσέας του οργανισμού για να πραγματοποιήσουμε διαδραστικές εκπαιδεύσεις ενημέρωσης πρόληψης σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς και την εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιήσουμε την Τρίτη μόνο, στις 3.30 έως 8.30. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλή επιτυχία στη δράση. Εμείς. Θα έχουμε και συνέχεια στην ευρύτερη περιοχή. Σίγουρα θα έχουμε και άλλες δράσεις. Όπως σας είπα, και η περιοχή η ίδια στηρίζει και αγκαλιάζει πάρα πολύ το χαμόγελο και το έργο του. Και εμείς προσπαθούμε να το προκρινόμαστε κάθε φορά σε κάθε ανάγκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ εμείς. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για την συνέχεια του δελτίου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος χειρόδελμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη.
Λάρισα, Νεάπολη, Κοζάνης. flashpavlatv.gr. Ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια είδηση που μας έρχεται από την Πτολεμαΐδα. Αλλαγή σκυτάλης στην διοίκηση του Συλλόγου Ατόμων Παιδιών με Αναπηρία, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της ευρύτερης περιοχής. Θα μιλήσουμε τώρα με την νέα πρόεδρο, καθώς έχει διαδεχθεί τον Στέλιο Αντοναρίδη, η κυρία Όλγα Ντέλα, την οποία έχουμε στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα, καλή δύναμη, συγχαρητήρια για την επιλογή, για την ανάληψη των καθηκόντων σας, και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε μια κουβέντα για τα δικά σας σχέδια, οράματα, ιδέες και για την κατάσταση που σήμερα επικρατεί στο Σύλλογο. Σας ευχαριστούμε πολύ καταρχήν έτσι, για την δυνατότητα να μιλήσουμε. Εκπροσωπώ όλο το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Ατόμων με Αναπηρία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πραγματικά έχω πάρει τη σκυτάλη που σημαίνει την ευθύνη χωρίς κανείς να έχει φύγει. Είμαστε όλοι μαζί ουσιαστικά να συνεχίσουμε, γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται πολύ συλλογικά και με πολύ κόπο από όλους τους ανθρώπους. Ο αγώνας είναι καθημερινός για την διεκδίκηση των πιο απλών πραγμάτων που μπορεί κανείς να φανταστεί, μπορεί κανείς και να μην μπορεί να φανταστεί. Ναι, έχετε δίκιο. Μπορεί και να φανταστεί, αλλά μπορεί και να μην φανταστεί. Και η φαντασία ενός ανθρώπου που δεν βιώνει το θέμα, το ζήτημα, μπορεί να είναι πολύ μικρότερη από αυτή την πραγματικότητα. Όταν το βιώνεις, προφανώς είναι πολύ δυσκολότερο. Και εδώ θέλω να σας πω ότι ακόμα και οι άνθρωποι που τη βιώνουν, επειδή ο καθένας από εμάς και η αναπηρία γενικότερα είναι αχαρτογράφητη ουσιαστικά, όλοι αυτό που έχουμε να πούμε και να πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε για τον αναλφαβητισμό ουσιαστικά που έχουμε σε σχέση με την αναπηρία. Ακριβώς γιατί ο καθένας μας είναι διαφορετικός και η αναπηρία το υπογραμμίζει αυτό. Δεν θα βρούμε δηλαδή κανέναν άνθρωπο με αναπηρία ίδιο με κάποιον άλλον. Αυτό εμείς δεν το λαμβάνουμε υπόψη στην καθημερινότητά μας. Ωστόσο, έτσι στείνονται και οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους με αυτή τη διαφορετικότητα. Επομένως, πρέπει να καλλιεργηθούμε σε αυτό, και ένας από τους στόχους μας, ολονών ως τώρα, είναι αυτή ακριβώς η καλλιέργεια για να φτάσουμε σε κάποια αποτελέσματα που δεν θα χρειάζεται καν να τα διεκδικήσουμε. Προφανώς, μέλημά μας είναι αυτή τη στιγμή η δομή, όπως καταλαβαίνετε, άμεσο μέλημά μας και προτεραιότητα είναι η δομή αυτόνομης διαβίωσης και διημέρευσης που θέλουμε με τον πιο σύντομο τρόπο και αποτελεσματικό να λειτουργήσει, γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη για τους γονείς, για τους κηδεμόνες, που είναι κάτι που δεν το θεωρούμε έτσι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε οι πολλοί. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν πλέον γονείς. Υπάρχουν κηδεμόνες, υπάρχουν άλλοι συγγενείς, υπάρχουν φίλοι που στηρίζουν τα παιδιά, και εμείς πρέπει οπωσδήποτε, μετά από πολλά χρόνια που έχει καθυστερήσει όλο αυτό το ζήτημα, να προχωρήσει σε προτεραιότητα αυτό. Ναι, σαφώς, και είναι η μεγάλη υποχρέωση που απουσιάζει της σύγχρονης κοινωνίας απέναντι στους ανθρώπους αυτούς, που έτσι κι αλλιώς είναι και ένας δείκτης αξιολόγησης μιας κοινωνίας η ύπαρξη τέτοιων δομών. Νομίζω ότι είμαστε πια λίγο πριν να ανοίξουμε τη βρύση για να πιούμε νερό, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, είναι θέμα σεβασμού και αξιοπρέπειας και ποιότητας ζωής που όλοι οι άνθρωποι την έχουμε, και κάποιοι την χρειάζονται επιγόντως. Δηλαδή κάποιοι πρέπει να φροντίζουν άλλοι για αυτούς. Εμείς ακριβώς εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή και υποστηρίζουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν μιλούν, που δεν μπορούν να μιλήσουν. Και σε αυτό το σημείο μπορώ να πω και τη λέξη εγκλεισμός, που η κοινωνία την έζησε, και τον εγκλεισμό τον έζησε για δύο χρόνια που φάνηκε ανυπόφορο αυτό. Ωστόσο, πρέπει να πούμε εδώ πέρα για τον μόνιμο εγκλεισμό πολλών ατόμων με αναπηρία, τον αποκλεισμό τους ουσιαστικά από την κοινωνία,
Και λόγω καθημερινότητας, λόγω καθημερινών πραγμάτων που πρέπει να λυθούν, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει την επόμενη μέρα καμιάς καραντίνας. Ναι. Και εμείς εδώ ουσιαστικά αυτό προσπαθούμε, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα παιδιά με οποιαδήποτε αναπηρία. Και τα παιδιά και εννοείται τους ενήλικες, με οποιαδήποτε αναπηρία. Κυρία Αντέλα, φαντάζομαι ότι έχουν γίνει βήματα σε όλες αυτές τις δεκαετίες, τουλάχιστον παρακολουθώντας από το ρεπορτάζ χρόνια τώρα, από το ταμπού του εγκλεισμένου ανθρώπου εντός της οικίας του, μέχρι το να βγει κανείς έξω και τις δυσκολίες πρόσβασης σε χώρους συναθρήσεων ανθρώπων και πολιτών, έχουν γίνει κάποια βήματα. Σαφώς δεν έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά έχουν γίνει. Έχουν γίνει, αλλά για να καταλάβει κανείς και να κατανοήσει πόσα πρέπει να γίνουν, αρκεί να μπει σε ένα αμαξίδιο και να προχωρήσει μέσα σε μια οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας. Και τότε θα καταλάβει και θα συνειδητοποιήσει κατά πόσο είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτόν, στον άνθρωπο που θα τον βοηθάει στη μετακίνηση. Τότε μόνο μπορεί να συνειδητοποιήσει αν έχουν γίνει αρκετά βήματα. Πρέπει να τρέξουμε σε πολλά πράγματα, γιατί αυτό είναι ακριβώς θέμα αξιοπρέπειας της κοινωνίας. Δεν μπορεί κανείς να κλείνεται στο σπίτι για κάποιο πεζοδρόμιο, για κάποιον που του έκλεισε το πάρκινγκ, για κάποιον που έβαλε αλάρμ στο πάρκινγκ και στέκεται για λίγο. Αυτά είναι πράγματα ανεπίτρεπτα που πρέπει ο καθένας να φροντίσει να μην τα κάνει, απλά να διευκολύνει την ζωή κάποιων ανθρώπων. Εμείς θέλουμε οπωσδήποτε να προχωρήσουμε, ας πούμε, στην καλλιέργεια, δηλαδή στόχος μας είναι η ενημέρωση, δηλαδή συνεχίζουμε ακριβώς με τη σκυτάλη, όπως είπατε, σε ό,τι έχει γίνει τόσα χρόνια, από το 1989, 15 χρόνια λειτουργήσε το Κέντρο Φροντίδας των Ατόμων με αναπηρία, που πολλά παιδιά βοηθήθηκαν στις δομές όταν δεν υπήρχαν κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, βρήκανε συντροφιά, υπήρξαν εθελοντές πολλοί, χωρίς καμία χορηγία και κρατική επιχορήγηση, μόνο με δωρεές ανθρώπων, αυτό το ξέρετε πολύ καλά και εσείς. Και θέλω να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζουν και θέλουμε να διεκδικήσουμε περισσότερα για την καλύτερη ποιότητα ζωής. Να έρθουμε λίγο σε αυτό το κομβικό σημείο που είναι και δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε ως ανθρώπινο είδος, όταν εκλείπουν οι γονείς. Άρα μιλούμε για το κέντρο διημέρευσης, το οποίο θα έχει και δυνατότητα φιλοξενίας κάποιων περιορισμένων αριθμών παιδιών. Πού βρίσκεται, έχετε κάνει επαφές, πού βρίσκεται αυτή η ιστορία? Αυτή τη στιγμή... Κτηριακά ναι. Φαίνεται ολοκληρωμένο το κτίριο, το συγκρότημα. Ναι. Είναι σχεδόν έτοιμο να παραδοθεί στην οριστική του μορφή. Πρέπει να ενεργοποιηθεί μετά όλο το υπόλοιπο για τον εξοπλισμό, δηλαδή πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα ακόμα, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι στο άμεσο διάστημα πραγματικά θα είμαστε στη θέση να δούμε και τον τρόπο και το πλαίσιο με το οποίο θα λειτουργήσει. Είναι ένα αρκετό βάρος, άχθος, όπως μπορείτε να το πείτε, ευθύνη τεράστια για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει όσο γίνεται καλύτερα. Γιατί εμάς η φροντίδα μας είναι και όταν εμείς δεν θα είμαστε, οι άνθρωποι θα το συνεχίσουν και θα λειτουργεί, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το καλύτερο για τους ανθρώπους που θα ζουν μέσα. Εμείς ουσιαστικά υπερασπιζόμαστε αυτό. Δηλαδή έχουμε τεράστια ευθύνη και εμείς για το πώς και το πλαίσιο. Αυτό μπορώ να σας πω για την ώρα. Θα φροντίσουμε εμείς ως σύλλογος, όλοι οι άνθρωποι που από το 89 ως τώρα είμαστε, είτε μπροστά είτε πίσω, να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο, γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή. Η αγκαλιά του συλλόγου πάντως φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει. Υπάρχει πολλοίς κόσμος που ασχολείται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, εθελοντισμός, αλλά και άνθρωποι και εταιρείες που υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια.
και το τμήμα εργοθεραπείας. Πέρυσι έκανε τις κλινικές ασκήσεις οι φοιτητές, οι φοιτήτριες μέσα στο χώρο του κέντρου φροντίδας. Ήταν μια έτσι εκπληκτική και εξαίρετη σχέση μεταξύ όλων όσων αναμίχθηκαν. Φέτος δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να συνεργαστούμε. Θα συνεργαστούμε με άλλους τρόπους, πολύ επικοδομητικούς και για το τμήμα και για εμάς. Είμαστε στην φάση που θα διοργανώσουμε έτσι πιο, όχι ότι δεν υπήρχε ως τώρα, υπήρχε, αλλά το δίκτυο εθελοντών συνοδών, γιατί θέλουμε κάθε Σαββατοκύριακο τα παιδιά μας να μπορούν να βγαίνουν τη βόλτα τους, να πάνε μια επίσκεψη, να πάνε σε ένα θέατρο, σε ένα κινηματογράφο, σε μια εκδρομή, όπως όλα τα άλλα παιδιά, και οι συνοδοί να μην είναι απαραίτητα οι γονείς, αλλά να είναι φίλοι τους ηλικιακά κοντά, να δημιουργηθεί δηλαδή μια άλλη συντροφιά, να έχουν το ίδιο δικαίωμα και αυτά τα παιδιά στη ζωή. Δηλαδή να παλέψουμε με τον αποκλεισμό αυτό. Ο εκκλεισμός δεν υφίσταται σε πολλούς από εμάς και από τα παιδιά του συλλόγου, αλλά όμως ο αποκλεισμός, η αμηχανία, όταν συναντήσει η κοινωνία ένα άτομο με αναπηρία, ναι, είναι υπαρκτή. Είναι υπαρκτή. Και πρέπει να το φροντίσουμε με κάποιον τρόπο. Και θέλει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια και να την κάνουμε όλοι μας. Έχουμε έτσι ήδη επικοινωνήσει, έχουμε συναντηθεί με φορείς, με το διοικητή του νοσοκομείου, με τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κυρία Βόντσα. Έχουμε κάνει επαφές με το τμήμα εργοθεραπείας. Τώρα, είπατε δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θέλω να κάνω ένα ακόμα ερώτημα, αν και μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να ρωτήσω, εσείς ως σύλλογος, τι εισπράτετε με τις σχολικές μονάδες, τα ειδικά σχολεία? Υπάρχουν ελλείψεις, λειτουργούν καλά, χρειάζεται κάτι? Αυτά τα, ναι, και εμείς εισπράττουμε έτσι κάθε φορά την αγωνία των εκπαιδευτικών, και μπορώ να πω και εγώ ως εκπαιδευτικός και στο σχολείο μου υπάρχει μια αγωνία. Θέλουν όλοι να λειτουργήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται πλέον, υπάρχει μια ευαισθητοποίηση. Αυτό εδώ και πολλά χρόνια καλλιεργείται αυτό σιωπηλά στα σχολεία πραγματικά και βοηθούν, το σύλλογο τον βοηθούν με πολλούς τρόπους στα σχολεία. Τώρα τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν, μπορώ να πω ότι και ως μητέρα αντιλαμβάνομαι ότι κάθε χρόνο κάτι κερδίζεται περισσότερο, κάτι γίνεται πιο εύκολο. Από το να είναι πλήρες το ωράριο των παιδιών, δηλαδή να πηγαίνουν στο σχολείο όλες τις ώρες όπως όλα τα άλλα τα παιδιά, νομίζω είναι μεγάλο έτσι, ευτυχές αποτέλεσμα, ευτυχές γεγονός. Θέλω να πω ότι όλοι προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση και πλέον το αναγνωρίζεται αυτό. Όμως όντως είναι πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Δηλαδή για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν υπάρχουν ειδικά εγχειρίδια για την ειδική αγωγή. Κάτι το οποίο δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί, όμως συμβαίνει. Ειδικά εγχειρίδια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Ενώ υπάρχουν για την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αυτό. Αν αυτό λέει κάτι, μπορείτε να φανταστείτε. Το μήνυμα εστάλει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Καλή δύναμη στο έργο που έχετε αναλάβει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γεια σας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι ειδήσεις της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.